Υπάρχουν, εδώ λέει ο Άγιος, 11 λόγοι που ο Θεός αφήνει τον διάβολο και τα πάθη να μας πολεμούν, ενώ θα μπορούσε να μας τα πάρει από την πρώτη στιγμή. Αφήστε το τώρα, δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Ποιοι είναι αυτοί οι 11 λόγοι για τους οποίους έχουμε πειρασμό, παιδιά? Πρώτος λόγος είναι για να δοκιμαζόμαστε, όπως και τότε οι Εβραίοι δοκιμάζονταν από τους εχθρούς τους, εάν φυλάττουμε τις εντολές του Θεού και αν έχουμε σταθερή πίστη σε Αυτόν. Πώς θα φανεί ότι πιστεύουμε αληθινά σε Αυτόν? Όταν δοκιμαζόμαστε. Ας πούμε τώρα, μας κλείσαν τις εκκλησίες, έτσι δεν είναι, με τον COVID. Μας είπανε δεν θα λειτουργέστε, δεν θα κοινωνάτε, δεν θα κάνετε λιτανίες, δεν θα πηγαίνετε στην εκκλησία χωρίς μάσκα, χωρίς πιστοποιητικό ότι είστε υγιείς, τα οποία είναι πράγματα βλάσιμα. Γιατί στο σπίτι του Θεού δεν επιτρέπεται να παίρνουμε μέτρα υγείας. Τι μέτρα υγείας να πάρεις? Φοβάσαι να σε μολύνει ο Χριστός? Μας λένε οι Άγιοι και ο αέρας στην εκκλησία είναι αγιασμένος και η σκόνη από το πάτωμα είναι αγιασμένη. Πώς μπορείς λοιπόν να φοβάσαι και να λες ότι μέσα στον οίκο του Θεού, στο σπίτι του Θεού, εγώ κινδυνεύω, θα πρέπει να φοράω μάσκα ή να βάζω σε απόσταση τις καρέκλες ή να κάνω τεστ για να έχω πιστοποιητικό υγείας? Δοκιμάστηκε η πίστη μας, παιδιά, σε αυτό. Και εκεί φάνηκε ποιοι πιστεύουν και ποιοι δεν πιστεύουν. Ποιοι πιστεύουν ότι ο χώρος της Εκκλησίας είναι ένας άγιος χώρος, όπου είμαστε προστατευμένοι, και ποιοι πιστεύουν ότι είναι ένας κοινός χώρος, όπως είναι μια αίθουσα. Και δεν διαφέρει σε τίποτε. Να γιατί ο Θεός παραχώρησε αυτόν τον πειρασμό, και όχι μόνο, και για άλλους λόγους. Φανερώθηκε του καθενός η πίστη του και η απιστία του. Και ποιος είναι ο παπάς, και ποιος είναι ο δεσπότης, και ποιος είναι ο πατριάρχης, και ποιος είσαι εσύ, και ποιος είμαι εγώ. Επίσης, γιατί επιτρέπει ο Θεός πειρασμούς? Δεύτερος λόγος. Για να μαθαίνουμε πάντοτε τον πόλεμο. Για να μαθαίνουμε να πολεμάμε. Πότε μαθαίνει ο στρατιώτης την πολεμική τέχνη? Όταν κάθεται εξαπλωμένος ή όταν είναι στο πεδίο που ασκείται, που γυμνάζεται και που πολεμάει τον εχθρό? Η καλύτερη προπόνηση είναι η ώρα της μάχης. Εκεί επάνω στη μάχη, πάνω στην πράξη, μαθαίνεις να πολεμάς. Μέσα στους πειρασμούς λοιπόν που αντιμετωπίζει ο χριστιανός, μαθαίνει την τέχνη του πνευματικού πολέμου. Αν δεν υπήρχαν οι πειρασμοί, δεν θα ξέραμε και να πολεμάμε πνευματικά και να νικάμε τον εχθρό, τον διάβολο. Γι' αυτό και λέει πάλι στους κριτές, αυτά τα έθνη τα άφησε ο Κύριος ώστε πειράσε εν αυτής τον Ισραήλ, για να δοκιμάσει μέσω αυτών των ιδωλατρικών εθνών τον λαό του, τον Ισραηλιτικό. Γνώνε εισακούσονται τα εντολάς Κυρίου, του διδάξε αυτής πόλεμον. Για να γνωρίσουν και να ακούσουν τις εντολές του Θεού και να διδαχθούν το πνευματικό πόλεμο. Γι' αυτό άφησε τους εχθρούς να είναι και να ζουν παράλληλα με το λαό του στη γη της Επαγγελίας. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν εξολοθρεύει ο Θεός όλα τα πάθη από μας, αλλά αφήνει και μερικά να μας πολεμούν μέχρι το θάνατό μας. Όχι από αδυναμία ή αιτία δική του, αλλά από αιτία δική μας, όπως ερμηνεύει ο Θεοδόρητος. Εμείς θέμε, που κάποια πάθη τα έχουμε μπορεί και μέχρι τέλος της ζωής μας.
Γιατί το επιτρέπει αυτό ο Θεός? Λέει ο Θεοδόρητος, πρώτον για να μην πέσουμε σε αμέλεια, αλλά να είμαστε άγρυπνοι, επιμελείς και προσεκτικοί. Δεύτερον, για να μην λησμονήσουμε τον πόλεμο και ξαφνικά μας πλακώσουν και μας νικήσουν τα πάθη και οι εχθροί. Υπάρχει ο φόβος της λησμονιάς, της λύθης. Και εκεί που δεν έχεις πόλεμο, ξεχνιέσαι και σου επιτίθεται ξαφνικά ο εχθρός και σε νικάει. Ξέρετε, ο διάβολος κάνει αυτό που λέμε στην πολεμική τέχνη εικονικές υποχωρήσεις. Εικονικές, δηλαδή για κάποιο διάστημα δεν σου επιτίθεται και σκοπεύει έτσι να σε κάνει να ξεχαστείς και να μην φυλάς σωστά τον εαυτό σου, το χώρο σου, το στρατόπεδό σου, τα λέγαμε. Οπότε ξαφνικά επιτίθεται και μετά σε νικάει. Για να μην το πάθουμε λοιπόν αυτό, αφήνει ο Θεός κάποια πάθη μέχρι τέλος της ζωής μας να μας πολεμάνε συνέχεια. Για να μην ξενιάζουμε και να μην πέφτουμε στη λύθη, στη λησμονιά. Ακόμα, για να προστρέχουμε πάντα στο Θεό και να ζητούμε θερμότερα τη βοήθειά Του. Όσο έχουμε δυσκολίες, και πολλοί άνθρωποι μου το λένε, κάνουμε προσευχή, λέει Πάτερ, όταν έχουμε δυσκολίες. Τότε λέω να προσεύχομαι να έχετε πάντα δυσκολίες, γιατί όταν δεν έχετε δυσκολίες δεν κάνετε προσευχή. Όχι. Πρέπει πάντα να προσευχόμαστε, όχι μόνο όταν έχουμε προβλήματα και δυσκολίες, αλλά επειδή ο Θεός βλέπει την αδυναμία μας, έτσι παραχωρεί να έχουμε κάποια πάθη, κάποιους πειρασμούς συνεχώς, για να μην σταματάμε να προσευχόμαστε, να μην σταματάμε να ζητάμε τη βοήθειά Του, γιατί αυτό είναι που μας σώζει. Δεν σωζόμαστε μόνοι μας με τις δυνάμεις μας, αλλά με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού. Αλλά για να την πάρουμε, τη δύναμη και τη χάρη, πρέπει να τη ζητήσουμε με την προσευχή. Πολλοί λένε, δεν μπορώ να κόψω τα πάθη μου. Μα το ζητάς. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού. Μόνος σου προσπαθείς. Λέει, αποφάσισα, Πάτερ, από αύριο να κόψω, ας πούμε, τη λεμαργία. Και από αύριο τρώει πιο πολύ. Πέφτει ακόμη χειρότερα. Γιατί? Γιατί δεν έκανε σωστή κίνηση. Το αποφάσισε και το προσπάθησε και το προσπάθησε μόνος του. Η σωστή απόφαση θα ήταν να πει, Θεέ μου, με τη βοήθειά σου δεν θα ξαναπέσω στη λεμαργία και στη γαστριμαργία. Βοήθησέ με. Τότε την επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Για να μην λησμονάμε λοιπόν, να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, παραχωρεί ο Θεός τους πειρασμούς και τις δυσκολίες. Τέταρτη αιτία, για να μην υπερηφανευόμαστε, αλλά να είμαστε ταπεινοί στο φρόνημα. Όσο ο άνθρωπος έχει πειρασμούς, δυσκολίες, έτσι, θλίψεις, έχει και ένα ταπεινό φρόνημα. Όσο δεν έχει καμιά δυσκολία, κανένα πειρασμό, νομίζει ότι είναι και ο πρώτος και ο καλύτερος και ο σπουδαιότερος. Πέμπτον, για να μισήσουμε από την καρδιά μας τα πάθη και τους εχθρούς που τόσο ακούραστα μας πολεμούν. Γι' αυτό αφήνει ο Θεός κάποια πάθη, για να τα μισήσουμε τελείως και να πούμε, επιτέλους εσυχάθηκα. Το συγκεκριμένο πάθος και γενικότερα τον κακό, το διεφθαρμένο εαυτό μας. Έκτον, για να δοκιμαστούμε αν μέχρι τέλος φυλάξουμε την τιμή του Θεού και την αγάπη και την πίστη. Γι' αυτό αφήνει ο Θεός κάποιες δυσκολίες και πειρασμούς να παρατείνονται, για να φανεί και η υπομονή μας και η πίστη μας αυτών. Έβδομο, για να παρακινούμεθα με μεγαλύτερη επιμέλεια στο να φυλάττουμε όλες τις εντολές και να μην παραβαίνουμε ούτε την παραμικρή. Όταν συνεχίζεται ο πειρασμός, ο άνθρωπος αρχίζει να ερευνά τον εαυτό του σε βάθος και στις λεπτομέρειες και διορθώνεται σε όλα. Γιατί σου λέει, για να έχω ακόμα πειρασμό και δυσκολίες και πάθη, σημαίνει
ότι ακόμα δεν κάνω σωστό αγώνα. Και αρχίζει να σκάβει πιο βαθιά μέσα του και να ξεριζώνει ότι δεν θέλει ο Θεός, ότι κακό βρίσκει. Και κατεξοχήν βοηθάει σε αυτό η εξομολόγηση, η μετάνοια και η εξομολόγηση. Και μάλιστα η γενική εξομολόγηση, δηλαδή να κάνει κανείς, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, από καιρού εις καιρών, μία γενική εξομολόγηση όλης του της ζωής, από τότε που θυμάται τον εαυτό του, από μικρός, μέχρι εκείνη την ώρα. Γιατί αυτό? Γιατί έτσι βαθαίνει μέσα του το συναίσθημα και αυτή η πίστη και αυτή, ας το πούμε, η ιδέα της αμαρτωλότητας και αυτή η συνέστηση του πόσο διεφθαρμένοι είμαστε και αφετέρου η ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα, εδραιώνεται μέσα του και αποφασίζει ο άνθρωπος να εξαλείψει και το παραμικρό πάθος για να προχωρήσει νικηφόρα στον αγώνα. 8. Μας αφήνει ο Θεός κάποια πάθη για να μάθουμε με τη δοκιμή πόσο αξίζει η αρετή και ακολούθως να μην την αφήνουμε και να πέφτουμε στην αμαρτία. Είναι νόμος, παιδιά, όσο πιο δύσκολα αποκτήσεις κάτι, όσο μεγαλύτερο αγώνα και προσπάθεια κάνεις για να αποκτήσεις κάτι, μία αρετή, τόσο δυσκολότερα θα τη χάσεις. Όσο ευκολότερα αποκτήσεις κάτι, τόσο ευκολότερα και το χάνεις. Γι' αυτό ο Θεός αφήνει να αγωνιστούμε αρκετά και για πολύ χρόνο και τότε μας δίνει τη νίκη. Γιατί? Για να μην τα χάσουμε πάλι αυτά. Αν μας τα έδινε όλα, θα μπορούσε με μία, ας πούμε, απόφασή του αμέσως, με το που ξεκινά το πνευματικό αγώνα, να μας τα δώσει όλα, όλες τις αρετές, όλα τα καλά. Αλλά πολύ εύκολα θα τα χάναμε όλα. Γιατί δεν θα τα εκτιμούσαμε όσο πρέπει. Όταν όμως τα αποκτάμε με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια, μετά προσέχεις να μην τα χάσεις. Γιατί λες, τόσο κόπο έκανα και τώρα θα τα αφήσω να χαθούν. 9. Αφήνει ο Θεός κάποια πάθη για να γίνεται και ο παντοτινός πόλεμος αιτία μεγαλύτερων στεφάνων. Γιατί όσο μεγαλύτερος είναι ο αγώνας και ο πόλεμος, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το στεφάνι που θα μας χαρίσει ο Κύριος. 10. Για να δοξάζουμε τον Θεό και να καταντροπιάζουμε περισσότερο το διάβολο και την αμαρτία με την μέχρι τέλος υπομονή μας. Όσο μεγαλύτερη υπομονή και σταθερότητα στον πνευματικό αγώνα δείξουμε, τόσο περισσότερο δοξάζεται ο Θεός από αγγέλους και ανθρώπους που μας βλέπουν πόσο αγωνιζόμαστε και τόσο καταντροπιάζεται ο διάβολος. Ξέρετε, οι βασανιστές των χριστιανών, γιατί δεν σκότωναν αμέσως τους χριστιανούς και τους έβαζαν σε τηγάνια, τους έξιναν τα σώματα, τους έβαζαν αλάτι στις πληγές, γιατί τα κάνουν όλα αυτά και τους έβαζαν σε έναν αργό θάνατο. Γιατί θέλουν να τους κάνουν να βλαστημήσουν, να αρνηθούν τον Χριστό. Το ίδιο κάνανε και οι Μωαμεθανοί στους νεομάρτυρες, για να τους καταφέρουν να βλαστημήσουν τον Χριστό και να αρνηθούν την πίστη. Και όσο παρετείνονταν τα μαρτύρια και αυτοί οι χριστιανοί δηλαδή έμεναν σταθεροί, τόσο ντροπιαζόντουσαν. Αυτή ήταν η μεγάλη τους ντροπή. Ενώ τους κάνανε τόσα βασανιστήρια, οι χριστιανοί μέναν σταθεροί. Αυτό λέει λοιπόν και εδώ ο Άγιος, ότι αφήνει ο Θεός κάποια πάθη, κάποιες δοκιμασίες, κάποιους πειρασμούς, για να ντροπιαστεί ο εχθρός, ο διάβολος, και να δοξαστεί ο Θεός ακόμα περισσότερο από αγγέλους και ανθρώπους. Με την υπομονή που θα δείξουμε σε αυτόν τον αγώνα. Και τέλος, 11. Λόγος που αφήνει ο Θεός τους πειρασμούς και τις δυσκολίες και τα πάθη είναι για να γυμναστούμε καλά έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τον τελευταίο μεγάλο πειρασμό που θα μας έρθει πότε, ξέρετε?
την τελευταία ώρα θανάτου. Του θανάτου. Η τελευταία ώρα της επίγειας ζωής μας θα είναι και η ώρα του μεγαλύτερου πειρασμού μας. Τότε θα περάσουμε τον πιο μεγάλο πειρασμό. Ο διάβολος καραδοκεί να μας επιτεθεί εκείνη την ώρα. Γιατί? Γιατί είναι, θα λέγαμε, η τελευταία του ευκαιρία για να αρπάξει την ψυχή μας, να μας κολλάσει. Και μας βάζει στους πιο μεγάλους πειρασμούς ο διάβολος εκείνη την ώρα. Να ολιγοπιστήσουμε, να αρνηθούμε την πίστη μας στον Χριστό, να αποδώσουμε τις νίκες στον εαυτό μας, τις πνευματικές νίκες, οπότε να πέσουμε στην υπερηφάνεια και στην καινοδοξία και να χάσουμε το μισθό μας και γενικώς να μας πλανήσει, να μας κάνει να ακολουθήσουμε Αυτόν και όχι τον Χριστό. Όταν λοιπόν εμείς σε όλη μας τη ζωή έχουμε αγωνιστεί σωστά, έχουμε γυμναστεί όπως ένας καλογυμνασμένος στρατιώτης, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτό τον πολύ μεγάλο τελευταίο πειρασμό που θα μας βάλει ο διάβολος, ο οποίος είναι τετραπλός. Μας δοθεί άλλη φορά η ευκαιρία να πούμε ποιος είναι αυτός ο τετραπλός πειρασμός. Έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο ο Άγιος Νικόδημος αυτό. Και υπάρχει και ομιλία για τον τελευταίο πειρασμό που θα αντιμετωπίσουμε την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Λοιπόν, έχοντας καλά γυμναστεί, θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτόν τον πειρασμό και να μπορέσουμε να σωθούμε. Γι' αυτό ο Θεός λοιπόν αφήνει τους πειρασμούς και τις δυσκολίες για να γυμναζόμαστε καλά-καλά και να είμαστε έτοιμοι για τη φοβερή εκείνη ώρα του θανάτου. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν από όλα αυτά? Ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε και πρέπει να χαιρόμαστε τον αγώνα και να αγαπούμε τον αγώνα. Αυτό που λέγαμε άλλη φορά που λέει ο ποιητής, τον πηγεμό για την Ιθάκη. Και όχι αυτή καθε αυτή την Ιθάκη. Να χαιρόμαστε πολύ πολύ τον αγώνα για να φτάσουμε στην Ιθάκη, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Και να μην ολιγοψυχούμε, έτσι και να μην αφήνουμε τον αγώνα. Κι αν, λέει, πολλές φορές μείνεις πληγωμένος, γιατί πάνω στον αγώνα, στη μάχη, μπορεί να φας και κάμια σφαίρα, να πληγωθείς κιόλας. Αλλά ξέρουμε, στον πόλεμο, αυτός που πληγώνεται πάνω στη μάχη παίρνει και παράσημο. Έτσι και στον πνευματικό αγώνα. Δεν πρέπει να καμφθούμε και να ολιγοψυχήσουμε, αν τραυματιστούμε. Δεν πρέπει να το βάλουμε στα πόδια και να αφήσουμε τον πόλεμο, αλλά να συνεχίσουμε να πολεμάμε γενναία και να γνωρίζουμε ότι αυτό το πόλεμο, το πνευματικό, τον πόλεμο που μας κάνει ο διάβολος δηλαδή και ο κακός εαυτός μας και ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα, δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε, σίγουρα θα τον αντιμετωπίσουμε. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να τον αποφύγει. Και αν δεν πολεμήσουμε, οπωσδήποτε θα νικηθούμε. Και θα μας συλλάβει ο εχθρός, ο διάβολος, και θα μας κολλάσει. Θα κολλαστούμε. Γι' αυτό πρέπει να πολεμούμε. Και να πολεμούμε συνεχώς και γενναία. Και ακόμα, λέει ο Άγιος, και κλείνουμε με αυτό, πρέπει να πολεμάμε γενναία και πάντοτε, γιατί έχουμε να κάνουμε με τέτοιους εχθρούς, οι οποίοι τόσο πολύ μας μισούν, ώστε δεν είναι δυνατόν να ελπίσουμε ποτέ από αυτούς ούτε ειρήνη, ούτε διορία, ούτε ανακοχή, ούτε κατάπαυση του πολέμου. Έτσι, ο διάβολος δεν πρόκειται να σταματήσει να μας πολεμάει. Δεν έχει έλεος, δεν έχει φιλανθρωπία ο διάβολος. Είναι σκληρός και ανάλγητος. Καλό θα ήταν από την αρχή να μην ανοίξουμε πόρτα και βάλουμε τους εχθρούς και τα πάθη μέσα στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Όμως, αφού τους βάλαμε μια φορά, δεν μπορούμε πλέον να διαφορήσουμε, αλλά πρέπει να πολεμάμε για να τους βγάλουμε. Επειδή αυτοί είναι ανεδείς και αδιάντροποι και δεν βγαίνουν. Από τη στιγμή που μπήκαν στην ψυχή μας, δεν βγαίνουν παρά μόνο με πόλεμο.
Χρειάζεται πόλεμος επομένως, πνευματικός πόλεμος, για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τους εχθρούς που εμείς μόνοι μας τους ανοίξαμε την πόρτα και τους βάλαμε μέσα. Με κατεξοχήν εχθρό, όπως είπαμε, τη φιλαυτία και τα πάθη που πηγάζουν από αυτή.